Σχετικά με την κύρωση των συμφωνιών που σήμερα συζητάμε μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας για την εγκατάσταση των δύο σενοριακών σημείων διέλευσης στην περιοχή της λίμνης Πρέσπας και αυτός τους προμάχους Πέλας, καθώς και την αναβάθμιση του γραφείου συνδέσμου σε πρεσβεία των Σκοπίων και το Γενικό Προξενείο Μοναστηρίο, όπως σημειώσαμε και στην Επιτροπή, το ΚΚΕ σε όλη τη διαδρομή του είναι υπέρ της φιλίας και της κοινής πάλης των λαών και από αυτή τη σκοπιά αντιμετωπίζουμε και αντιμετωπίζαμε τις σχέσεις με το λαό της γειτονικής χώρας της Βόρειας Μακεδονίας και δουλεύουμε για την αναβάθμιση αυτών των σχέσεων. Πολύ περισσότερο που σήμερα στα Βαλκάνια διαπιστώνεται επικίνδυνη κινητικότητα, συγκρούονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, επαναλαμβάνεται η αρνητική και πολύ επικίνδυνη εξέλιξη της αλλαγής συνόρων, παρεμβαίνει η υπεριαλιστική πρακτική του διέρε και βασίλευε, οξύνονται οι εθνικισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ της Αμερικής και το ΝΑΤΟ πολλαπλασιάζουν τις στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί στην περιοχή τους δικούς της στόχους για λογαριασμό των ευρωπαϊκών οικονομικών ομίλων και βεβαίως οξύνεται η αντιπαράθεση του Ευρωατλαντικού μπλοκ με τη Ρωσία και την Κίνα που προωθούν και αυτοί από τη μεριά τους τα δικά τους οικονομικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα. Η φιλία, η συνεργασία ανάμεσα στους λαούς, η κοινή πάλη κατά του εθνικισμού που προωθεί η πολιτική του ΚΚΕ δεν έχουν καμία σχέση με τις συμφωνίες ανάμεσα στις κυβερνήσεις που υλοποιούν σχεδιασμούς των αστικών τάξεων και των υπεριαλιστικών οργανισμών όπως είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σημειώνουμε αυτό υπενθυμίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει καυτηριάσει το γεγονός ότι βάσει της Συμφωνίας των Πρεσπών, που κατά τη γνώμη μας κάνει ζημιά και στους δυο λαούς, βασίζεται στην ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση της γειτονικής χώρας από κοινού με την ελληνική κυβέρνηση συμμετέχουν στην υλοποίηση των επικίνδυνων στόχων των υπεριαλιστικών οργανισμών στην περιοχή. Τέλος, το ΚΚΕ έχει τοποθετηθεί επανειλημμένος για το ζήτημα της εθνικότητας και της γλώσσας του λαού της Βόρειας Μακεδονίας, που και στα κείμενα αυτά αναφέρεται ως μακεδονική, παρά το γεγονός ότι ιστορικά αυτό δεν έχει βάση. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η επιθυμία μας να αξιοποιείται κάθε δυνατότητα που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στους δυο λαούς και θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε θετικά τα νέα συνοριακά σημεία και την αναβάθμιση του Γραφείου Συνδέσμου Σκοπίων σε Πρεσβεία, των Σκοπίων και το Γενικό Προξενείο Μοναστηρίο, υπολογίζουμε τις αρνητικές συνέπειες της ευρωατλαντικής έμπνευσης Συμφωνία των Πρεσπών και θα τοποθετηθούμε με παρόν. Θέλουμε επίσης να σημειώσουμε ότι σχετικά με την αναβάθμιση, όπως αναφέρεται στα σχετικά κείμενα και τον εξυγχρονισμό των οδικών και επικοινωνιακών δικτύων, την τουριστική ανάπτυξη, υπάρχουν σοβαρά κενά στο σχέδιο νόμου. Δεν έχουν τεθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις που ενδεχομένως αφορούν την εμπλοκή μεγάλων ομίλων και συμφερόντων και από αυτήν την άποψη ενισχύεται η επιλογή μας να τοποθετηθούμε με το παρόν. Δύο λόγια στο χρόνο που μου απομένει για το ζήτημα που προέκυψε εδώ στη συζήτηση σε σχέση με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αυτό που θέλουμε να υπογραμμίσουμε είναι ότι δεν χρειάζεται κανένας μα κανένας εφησυχασμός. Απέναντίας, θα πρέπει να επαγρυπνεί ο ελληνικός λαός. Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι επικίνδυνη. Η παραβίαση της ΑΟΣ της Κύπρου, οι απειλές της Τουρκίας, η όξυνση της εγκληματικής επιθετικότητας του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, η νέα ένταση στον Περσικό κόλπο και η αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα από τη ΣΥΠΑ το επιβεβαιώνουν αυτό. Η αστική κυβέρνηση της Τουρκίας αυτή τη στιγμή θέλει να κατοχυρώσει, όπως η ίδια λέει, δικά της ζωτικά συμφέροντα
που δεν είναι φυσικά, σε βάρος της κυριαρχίας άλλων χωρών, δηλαδή της ελληνικής ΑΟΣ ή στην κυπριακή ΑΟΣ. Κλιμακώνει διαρκώς την επιθετικότητα, επιμένει στην αποστρατικοποίηση του Ανατολικού Αιγαίου, σμπρώχνει σε εισαγωγικά δεύτερο γεωτρύπανο στην περιοχή και προχωρά σε ασκήσεις μεγάλης κλίμακας. Σταδιακά πάνε de facto να κατοχυρώσουν δικαιώματα που δεν τους ανήκουν και από αυτήν τη σκοπιά χρειάζεται επαγρύπνηση και όχι εφησυχασμός του ελληνικού λαού. Οι πανηγυρισμοί των αστικών κομμάτων της χώρας μας γύρω από το ζήτημα της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων κρύβουν τη μεγάλη εικόνα της έντασης και όξυνσης των ανταγωνισμών των αστικών τάξεων της περιοχής αλλά και των ενεργειακών μεγαθυρίων που βεβαίως συγκρούονται στην περιοχή και οδηγούν σε επεμβάσεις και πολέμους. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτεθειμένη γιατί διαρκώς δεν κάνει τίποτα άλλο από το να εφησυχάζει τον ελληνικό λαό. Είναι γνωστές μάλιστα και οι πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού σε τηλεοπτικό κανάλι. Είναι εκτεθειμένη γιατί εμπλέκει βαθύτερα τη χώρα μας σε αυτούς ακριβώς τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς. Σας ευχαριστώ.